Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πολλές φορές μας δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, στο πώς είμαστε στο χώρο μας, στη σχέση μας με τους άλλους αλλά και με τον εαυτό μας. Θα κάνουμε κάτι, ένα μικρό παιχνίδι. Θέλω, πριν κάνετε οτιδήποτε, να σκεφτείτε τα χρώματα του χώρου που είσαστε. Ωραία. Τώρα θέλω, μόνο για τώρα, μόνο για σήμερα, να κάνετε ένα σκανάρισμα στο χώρο σας και να δείτε προσεκτικό σκανάρισμα, σαν να κάνετε μια ξωνική τομογραφία και να δείτε πόσα χρώματα, τι χρώματα έχει ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Σας αφήνω λίγο χρόνο να το κάνετε και να δείτε πόσα χρώματα είχατε σκεφτεί στην αρχή και πόσα χρώματα βρήκατε τελικά. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που μπορείτε να το κάνετε όλη την ημέρα, καθ' όλη τη διάρκεια, όποτε το θυμηθείτε, να το κάνετε με τα παιδιά σας. Ένα παιχνίδι μπορείτε να το παίξετε με τα παιδιά σας και να δείτε τι χρώματα βλέπουν αυτά, τι χρώματα βλέπετε εσείς. Μπορείτε να το κάνετε με τον σύντροφό σας, σε μια μεγάλη παρέα. Είμαι η Αναστασία Μακράτζη. Είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, διδάκτορ παιδαγωγικής, με εξειδίκευση στο πώς αντιλαμβανόμαστε, στην αντιληπτική διακριτικότητα του χωρόχρονου, στο πώς αντιλαμβανόμαστε δηλαδή το χώρο, το χρόνο, το πώς αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό μου. Είμαι επίσης μουσικός, είμαι συγγραφέας βιβλίων, θεραπευτικής αυτογνωσίας πολλών βιβλίων, μου αρέσει η ποίηση, γράφω ποίηση, μου αρέσει η κιθάρα, προσπαθώ να ξαναθυμηθώ να παίζω κιθάρα, μου αρέσει να τραγουδάω, παρότι η φωνή μου δεν είναι το καλύτερο, να γράφω ποίηματα και τραγουδάκια. Και τραγούδια. Πολλά πράγματα λοιπόν, όπως και εσείς. Δεν τα λέω τυχαία αυτά σήμερα. Είδατε λοιπόν ότι μετά το σκανάρισμα που κάνατε, αντιληφθήκατε ότι τα χρώματα, το πιο πιθανό, αντιληφθήκατε ότι το δωμάτιο έχει πολύ περισσότερα χρώματα από αυτά τα οποία σας ήρθαν αμέσως στο μυαλό. Αν κοιτάξετε και προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, και αν το ξανακοιτάξετε θα δείτε ακόμα περισσότερα, πολύ περισσότερες αποχρώσεις. Ο εγκέφαλός μας, για να κάνει οικονομία, μαθαίνει να αντιλαμβάνεται το χώρο και τους άλλους φυσικά, και αυτό ισχύει και για τους άλλους ανθρώπους, αλλά και για τον εαυτό του, μέσα από σταθερές. Βγάζει δηλαδή τέσσερα σταθερά σημεία στο χώρο, πρώτα τα βλέπει φυσικά, μετά βγάζει σταθερά σημεία έτσι ώστε να μην κουράζεται και να μην χρειάζεται συνεχώς να φέρνει όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα χρώματα, όλα αυτά τα αντικείμενα, όλες αυτές τις διαστάσεις, συνεχώς να τα έχει μέσα στο μυαλό, το οποίο θα δημιουργούσε μια υπερφόρτωση. Έτσι λοιπόν, μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε το χώρο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε, σχεδόν με πάρα πολύ λίγα χρώματα, θα έλεγα μονόχρωμο. Πολλές φορές ισχύει και αυτό. Μπορεί να είπατε και ένα μόνο χρώμα στην αρχή, όταν ξεκινήσει αυτή η άσκηση. Το ίδιο κάνει και με τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούμε. Μαθαίνει να τους βλέπει με έναν τρόπο ο οποίος είναι μονολυθικός. Αυτός είναι έτσι. Αυτός είναι χαρούμενος. Αυτός είναι ψηλός. Αυτός είναι κοντός. Αυτός είναι δεν είναι χαρούμενος. Αυτός μιλάει. Αυτός δεν μιλάει. Για να μην κάνει λοιπόν αυτή την υπερφόρτωση ή γιατί ο εγκέφαλος μπορεί φυσικά να γυμναστεί, να εκπαιδευτεί, να κάνει συνεχώς σκανανίσματα και να έχει μια ευελιξία στο πώς αντιλαμβάνουμε την πραγματικότητα και πόσα χρώματα αντιλαμβάνουμε κάθε φορά, γιατί αυτό είναι που δημιουργεί και ουσιαστικά το να ζούμε και να αλληλεπιδρούμε τους άλλους με χαρά, κέφι και να απολαμβάνουμε όλες τους τις ιδιότητες. Ο εγκέφαλος μπορεί να εκπαιδευτεί. Όμως εμείς δεν τον έχουμε εκπαιδεύσει και συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι ένα χρώμα στο σύντροφό μας, ένα χρώμα εννοώ και μια ιδιότητα, έτσι, ένα χαρακτηριστικό, ένα χρώμα στους γονείς μας, ένα χρώμα στα παιδιά μας, ένα χρώμα στον εργασιακό μας χώρο και ένα χρώμα και στον εαυτό μας. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε δίσκαμπτοι. Κατατάσσουμε τους άλλους ανθρώπους βάσει αυτών των χαρακτηριστικών των οποίων πρωτογενώς έχουμε κρατήσει μέσα στον εγκέφαλό μας ως σταθερές, ως βάση των σταθερών τις οποίες έχουμε δημιουργήσει. Αυτό μας κάνει να μην μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι στην αλληλεπίδρασή μας με αυτούς. Εάν εγώ έχω μέσα στο μυαλό μου ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει να μιλάει,
Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του, δεν ξέρει να μιλάει. Ποτέ δεν θα καταφέρω να επικοινωνήσω μαζί του. Και όμως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με πάρα πολλούς τρόπους και να αλληλεπιδράσει με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ όμως τον έχω κλείσει σε ένα κουτάκι. Εκεί είναι ένα κουτάκι. Με αυτόν τον τρόπο δεν παίρνουμε όλη την ποικιλία που έχει να μας προσφέρει ένας άνθρωπος. Δεν αντιλαμβανόμαστε και όλη την ομορφιά και την και τις ποιότητες τις οποίες έχουμε και εμείς οι ίδιοι. Εγκλωβίζουμε λοιπόν τις σχέσεις μας σε δίσκαμπτα μοντέλα, εγκλωβίζουμε και τον εαυτό μας σε δίσκαμπτα μοντέλα, γιατί λέμε εγώ είμαι έτσι, εγώ δεν μπορώ να κάνω εκείνο το πράγμα, εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Εγκλωβίζουμε το περιβάλλον μας, μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι ο κόσμος δεν έχει ποικιλία. Γενικότερα, κάνουμε πολύ μεγάλη έκπτωση στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, στον τρόπο που βιώνουμε την πραγματικότητά μας, την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι το καλύτερο, διότι μπορεί εύκολα να δημιουργήσει συγκρούσεις. Εάν εγώ δεν έχω καν στο μυαλό μου ότι ο άλλος μπορεί να έχει και άλλη μία πλευρά και άλλο ένα χαρακτηριστικό, και εγώ καλό θα είναι να το δω, δεν θα μπορέσω ποτέ να αλληλεπιδράσω μαζί του. Εάν εγώ σκεφτώ ότι εγώ μπορώ να αλληλεπιδράω μόνο με αυτόν τον τρόπο, τότε έχω εγκλωβίσει και τον εαυτό μου σε έναν τρόπο αλληλεπίδρασης και σε έναν τρόπο επικοινωνίας και αναγνώρισης των άλλων ανθρώπων. Και έτσι χάνω και εγώ κομμάτια επικοινωνίας. Δημιουργούνται συγκρούσεις λοιπόν. Η σύντροφός μου είναι πάντα αρνητική. Η σύντροφός μου πάντα θέλει να βγαίνει από πάνω. Ο σύντροφός μου δεν θέλει να πηγαίνει βόλτες. Απλά πράγματα, τα οποία όμως μας καταστρέφουν, μειώνουν πολύ τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, απολαμβάνουμε, χαιρόμαστε την καθημερινότητά μας. Μάθετε λοιπόν, μπορείτε αυτό το παιχνίδι, αυτή την απλή ασκησούλα που είναι πολύ σημαντική όμως, την κάνετε καθημερινά. Να σκανάρετε τους χώρους στους οποίους είσαστε. Βγείτε έξω, περπατήστε και δείτε τα χρώματα και τις αποχρώσεις οι οποίες υπάρχουν έξω. Δείτε τον σύντροφό σας, παίξτε αυτό το παιχνίδι με τον σύντροφό σας. Καθίστε, κοιτάξτε τον στα μάτια. Αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να τον κοιτάξετε στα μάτια? Πόσο καιρό έχετε να δείτε ή ξέρετε τι χρώμα έχουν τα μάτια ενός ανθρώπου με τον οποίο πιθανώς αλληλεπιδράτε καθημερινά και θεωρείτε και ότι έχετε και πολύ καλή σχέση? Όχι. Πολλές φορές η απάντηση είναι, δεν ξέρω, τα μάτια αλλάζουν αποχρώσεις κιόλας σε σχέση με το φωτισμό και με το περιβάλλον. Παίξτε λοιπόν αυτό το παιχνίδι με τον σύντροφό σας. Δείτε ξανά τα χρώματά του. Δείτε ξανά όλα του τα χαρακτηριστικά. Ξαναρχίστε να φλερτάρετε με τον σύντροφό σας, με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με το χώρο σας γύρω. Μόνο που έχετε κάνει αυτό το παιχνίδι για να δείτε τα χρώματα που έχει ο χώρος στο οποίο είσαστε, κάποια αλλαγή έχει γίνει. Ο εγκέφαλος ήδη έχει αρχίσει να εκπαιδεύεται. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να δω. Ας μην αποκλείω, ας μην απομονώνω. Αυτό πολλές φορές βέβαια το κάνουμε, διότι αν αντιληφθούμε ότι ο άλλος έχει και άλλες ποιότητες, τότε πιθανότατα θα πρέπει εμείς να φύγουμε από το κομμάτι, από το επίπεδο ασφάλειας αλληλεπίδρασης που έχουμε μαζί του και να ξεκινήσουμε ένα καινούριο τρόπο αλληλεπίδρασης, ο οποίος σημαίνει ότι μας βγάζει από τη σταθερή μας, μας βγάζει από το κουτάκι της ασφάλειάς μας. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολο. Εάν ειδικά έχουμε συνηθίσει να είμαστε δίσκαμπτοι και να λέμε τα πράγματα έτσι, είναι έτσι. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το μικρό βίντεο, το οποίο σας είπα ότι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο στηρίζεται στην εξειδίκευσή μου, στο πώς που είναι η αντιληπτική διακριτικότητα του χωρόχρονου, το πώς, όπως το έχω ονομάσει, πώς αντιλαμβάνομαι το χώρο, το χρόνο, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρώ με τους άλλους και με τον εαυτό μου εσωτερικά και εξωτερικά.
να σας βοήθησε να δείτε ότι η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ 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 πιο πλούσια γύρω σας και να αρχίσετε να απολαμβάνετε πραγματικά, να ζείτε, να βιώνετε αυτό το πλούτο, αυτή την ομορφιά που έχει, αυτή την ποικιλία που έχει, αυτές τις ευκαιρίες που έχει. Ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας έκανε να κάνετε ένα μικρό σκανάρισμα στον ίδιο σας, στον εαυτό. Αλήθεια, ποιες είναι οι ποιότητές μου? Είναι αυτές που με μάθανε? Άνθρωποι οι οποίοι είχαν μάθει να βγάζουν τις σταθερές, και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτή τη σταθερά. Εσύ αξίζεις, εσύ δεν αξίζεις, εσύ είσαι μικρός, εσύ είσαι, ξέρεις να μιλάς, εσύ δεν ξέρεις να μιλάς, εσύ είσαι καλός μαθητής, εσύ κακός μαθητής, εσύ ξέρεις να παίζεις, εσύ. Όλα αυτά τα οποία τα ενσωματώσαμε και τα κουβαλάμε εδώ πέρα και δεν μας επιτρέπουν να εξελίξουμε τον εαυτό μας, να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτά που ο ίδιος ο εαυτός μας έχει μέσα του. Να απολαμβάνουμε τη ζωή, να χαιρόμαστε. Και αυτό που σας είπα, πραγματικά δεν στοιχίζει χρήματα. Γιατί πολλές φορές λέμε δεν έχω χρήματα. Μπορεί όμως με τη βοήθεια ενός συμβούλου ή με το να μπείτε σε προγράμματα και εργαστήρια τα οποία ασχολούνται με αυτό το θέμα, όπως είναι τα εργαστήρια που κάνω καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και τα έχω ονομάσει δυνατός και ελεύθερος, πραγματικά να μπορέσετε να το εξελίξετε αυτό και να αρχίσετε να βλέπετε την πραγματικότητα έτσι, με έναν τρόπο που θα είναι πολύ πιο όμορφος. Θα απεκλωβιστείτε και μαζί με εσάς θα πάρετε και άλλους μαζί σας σε αυτή την απελευθέρωση. Είμαι λοιπόν η Αναστασία Μακράτζη, σας ευχαριστώ. Αν σας άρεσε κάτι από αυτό το μικρό βιντεάκι, κάντε like, γραφτείτε στο κανάλι και κοινοποιήστε, γιατί η γνώση πρέπει να κοινοποιείται. Η γνώση πρέπει να δίνεται, η γνώση πρέπει να απλώνεται για να μπορούμε να την απολαύσουμε όλοι και να μην δυσκολευόμαστε στις σχέσεις μας, στην επικοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας. Να απολαμβάνουμε όσο το δυνατόν πιο βαθιά και πιο πλούσια και πιο δυνατά. Να είμαστε παρόντες με όλα μας τα κομμάτια εδώ, για μας πρώτα απ' όλα και για τα παιδιά μας και για να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα είναι πολύ πιο χαρούμενος. Σας ευχαριστώ.